Η βιβλιοθήκη της Σοφίας. Η πρόθεση του συγκεκριμένου διαλογισμού οραματισμού είναι να συνδεθείς με τον προστάτη σου, με τον πνευματικό σου φύλακα και να σε καθοδηγήσει για ένα θέμα που σε ταλαιπωρεί τον τελευταίο καιρό. Βρες ένα ήρεμο μέρος που δεν θα σε ενοχλήσει κανείς. Πάρε μία θέση βολική. Κλειστά μάτια, ανοιχτή καρδιά. Βαθιά εισπνοή και με κάθε εκπνοή βυθίσου σε μια χαλαρή στάση. Βαθιά εισπνοή και με κάθε εκπνοή απελευθερώνεσαι από ό,τι τριγυρίζει στο μυαλό σου, σαν να το διώχνεις μακριά. Βαθιά εισπνοή και με κάθε εκπνοή βυθίζεσαι σε κατάσταση χαλάρωσης, ακόμα κι αν έρχονται σκέψεις. Εσύ βυθίζεσαι σε κατάσταση χαλάρωσης. Ακόμα κι αν έρχονται σκέψεις, εσύ παραμένεις σε κατάσταση χαλάρωσης. Επιτρέπεις στις σκέψεις να πηγαίνουν-έρχονται και εσύ απλά τις παρατηρείς, δίχως να κατακλείζεσαι από αυτές. Με κάθε εκπνοή εξατμίζονται εύκολα, άνετα, χαλαρά οι σκέψεις. Το οξυγόνο ως πηγή ζωής, ως πηγή ενέργειας, με κάθε εισπνοή ενεργοποιεί τη δική σου εσωτερική δύναμη ζωής, την πνοή ζωής. Δεν έχεις κάπου να πας ή κάτι να κάνεις για τα επόμενα λεπτά, εκτός του να μείνεις εδώ μαζί μου και να απολαύσεις αυτή σου την απόφαση
να απολαύσεις το εδώ και το τώρα. Ξεκουράσου μέσα στη σιωπή. Ξεκουράσου μέσα στη χαλάρωση. Κι όλα γίνονται πανάλαφρα, σαν το πέταλο του λουλουδιού. Σαν μετάξι. Σαν φτερό στον αέρα. Κι έτσι ήρεμα, άνετα και χαλαρά αρχίζεις και νιώθεις μία άλλη αίσθηση εαυτού. Έχεις μία επίγνωση εαυτού ελευθερίας. Ξεκουράσου μέσα σε ένα πουπουλένιο σύννεφο. Για φαντάσου να ήσουν μέσα στη γαλήνη ενός πουπουλένιου σύννεφου. Για φαντάσου να ήσουν μέσα στη σιωπή ενός πουπουλένιου σύννεφου. Για φαντάσου να ήσουν μέσα στην απόλυτη ελευθερία ενός πουπουλένιου σύννεφου. Νιώθεις μια πανέμορφη αίσθηση σύνδεσης με ό,τι υπάρχει. Σαν να έχουν γίνει έτσι μαγικά όλα ένα. Όλα είναι ένα. Όλα συνδέονται μεταξύ τους. Αίσθηση ειρήνης και γαλήνης ρέει μέσα από εσένα. Τη στιγμή που ένα «ον» παρόμοιας γαλήνης και ειρήνης σε πλησιάζει. Και τη νιώθεις τη γαλήνη του. Την εκπέμπει. Είναι μια ειρήνη βαθιά. Είναι μια βαθιά, άπειρη αγάπη για εσένα. Για φαντάσου. Είναι μια ειρήνη βαθιά αυτή που εκπέμπει. Είναι μια βαθιά, άπειρη αγάπη για εσένα. Σε πλησιάζει ο προστάτης σου. Ο πνευματικός σου φύλακας. Βίωσε την αγάπη του.
αφέσου στην αγάπη Του. Αφέσου στην καθοδήγησή Του. Σου απλώνει το χέρι. Πώς είναι ο προστάτης σου? Ποια η μορφή του, η παρουσία του? Αφέσου. Μην ψάχνεις με το διανοητικό σου εγκέφαλο να διαμορφώσεις τη μορφή του προστάτη σου. Η μορφή του θα εμφανιστεί από μόνη της. Τώρα ή αργότερα ή την επόμενη φορά που θα κάνεις αυτό το διαλογισμό ή μέσα στα όνειρά σου ή κάποια στιγμή στο ξύπνιο σου. Μην πιέζεις τον εαυτό σου. Εσύ απλά αφέσου στην όμορφη ενέργειά Του. Αφέσου σε αυτή την ενέργεια και απόλαυσε την αγάπη και τη σοφία Του. Άφησε την αγάπη και τη σοφία να σε καθοδηγήσουν. Θέλω να επιτρέψεις στον προστάτη σου, στον πνευματικό σου φύλακα, να σε οδηγήσει σε μια τεράστια βιβλιοθήκη. Σειρές και σειρές τεράστιων ραφιών με βιβλία παρουσιάζονται μπροστά σου και στέκονται μεγαλόπρεπα και αρχοντικά. Και όμορφοι αναπαυτικοί καναπέδες στο πλάι. Δες γύρω σου. Ρίξε μια ματιά γύρω σου. Τι παρατηρείς? Υπάρχει μία σειρά ραφιών, ειδικά για εσένα. Βρες την.
Προχώρα μέσα στη βιβλιοθήκη και βρες την. Τι παρατηρείς? Είναι ίδια με τις άλλες? Η αλλιώτικη. Έχει παρόμοια βιβλία ή αλλιώτικα βιβλία σε σχέση με τις άλλες? Τι έχουν τα βιβλία, τι μέγεθος, τι χρώματα? Σε αυτή τη φάση της ζωής σου, χρειάζεσαι καθοδήγηση για ένα θέμα που σε απασχολεί. Οι πληροφορίες που χρειάζεσαι για να κάνεις την επιλογή σου, για να πάρεις την απόφασή σου, είναι μέσα σε 3 βιβλία. Προχώρα ανάμεσα στα ράφια και διάλεξε 3 βιβλία. Ξέρεις ακριβώς ποια να διαλέξεις. Ξέρεις ακριβώς ποια είναι τα βιβλία με τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. Μέγεθος έχουν? Δες στα χέρια σου, ρίξε μια ματιά στα χέρια σου, τα κρατάς? Τι βάρος έχουν, τι χρώματα? Τι υφή έχουν, άγγιξέ τα. Χάιδεψέ τα. Ο προστάτης σου, ο πνευματικός σου φύλακας, σε περιμένει στο πλαϊνό καναπέ για να κουβεντιάσετε. Πήγαινε με τα βιβλία. Κάθισε αναπαυτικά και αρχίστε μαζί να ανοίγετε τα βιβλία. Ερωτήσεις έχεις, μα ό,τι ερωτήσεις έχεις, μπορείς να τις εκφράσεις τώρα στον προστάτη σου.
προστάτη σου είναι εδώ για να σε βοηθήσει να βρεις τις απαντήσεις που αναζητάς. Έχεις το ελεύθερο να τον ρωτήσεις ό,τι θέλεις. Συνέχισε με τα βιβλία και παράλληλα συνέχισε την κουβέντα σου με τον προστάτη σου και ό,τι άλλο σου έρθει στο μυαλό, κουβέντιασέ το μαζί του, είναι εδώ για εσένα. Δημιούργησε σχέση μαζί του. Και μπορείς να έρχεσαι και να ξαναέρχεσαι σε αυτή τη βιβλιοθήκη. Τη βιβλιοθήκη της σοφίας. Όποτε νιώθεις την ανάγκη για καθοδήγηση. Όποτε νιώθεις την ανάγκη για απαντήσεις. Και οι απαντήσεις θα έρθουν σε εσένα. Αν αφαιθείς εσύ σε αυτές. Θα έρθουν μέσα στο διαλογισμό ή έξω από το διαλογισμό. Θα έρθουν με τη μορφή εικόνων ή με τη μορφή ανθρώπων στη ζωή σου ή με τη μορφή ονείρων. Ζήτησε και θα λάβεις. Θέλω να επαναλαμβάνεις αυτό τον διαλογισμό, οραματισμό, ώστε να δημιουργήσεις σχέση με τον πνευματικό σου φύλακα. Ώστε να αρχίσεις σιγά σιγά να νιώθεις άνετα και χαλαρά μαζί του. Ώστε να αρχίσεις να νιώθεις την άνεση να του συζητάς πράγματα, να του κουβεντιάζεις πράγματα. Όποτε είσαι έτοιμη ή έτοιμος να βγεις από το διαλογισμό, μπορείς να το κάνεις ανοίγοντας τα μάτια σου.